SKL, αφής κλαπάνια ΔΕΕ, συνεχώς δίπλα στον αγρότη. Τη διακήρυξή της για την 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία που έχει ανακοινώσει για τις 12 Νοεμβρίου έδωσε στη δημοσιότητα ΓΕΣΕ. Να σημειωθεί ότι την ίδια ημέρα έχει ανακοινώσει ότι απεργεί και η ΕΔΔ. Η ΓΕΣΕ μάλιστα καλεί όλους τους εργαζομένους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, τις νέες και τους νέους όλης της χώρας στην 24ωρη Γενική Απεργία την 5η 12 Νοεμβρίου στο συλλαλητήριο των συνδικάτων στην Αθήνα στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος και στα κατατόπου συλλαλητήρια των εργατικών κέντρων. Στις αίρες σήμερα δόθηκε μάλιστα και σχετική συνέντευξη τύπου από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς. Σήμερα, όπως βλέπετε και με την στήριξη του μέσου μαζικής ενημέρωσης, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε ολόκληρη την κοινωνία των Μουσερών. Είμαστε παρόντες εδώ εργατικό κίνημα, εργατικό κέντρο, ΑΔΔ, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οι δικηγόροι, οι αγρότες και ο Σύλλογος Φαρμακοποιών, ο οποίος παρευρίσκεται και στηρίζει την απεργία στις 12 του μηνός και ημέρα Πέμπτη. Σε αυτή την απεργία δεν πρέπει να λείψει κανείς. Όλοι οι πολίτες και όλοι οι Σεραίοι είμαστε μάρτυρες τα τελευταία 6 χρόνια με τα 2 μνημόνια, το τι έχουν επιφέρει στην ελληνική κοινωνία. Φέραν ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει για την ελληνική οικογένεια, για τον επαγγελματία, για κάθε κοινωνική ομάδα. Σήμερα όλοι ενώνουμε τις φωνές μας και θέλουμε να στείλουμε ένα πασαραϊκό μήνυμα το οποίο να έχει απήγηση όχι μόνο στους πολίτες των Σερών αλλά και στην κεντρική ηγεσία της χώρας, η οποία πλέον μετά την συμφωνία εφαρμόζει ένα τρίτο μνημόνιο το οποίο στην ουσία καταργεί την ανθρώπινη ύπαρξη. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα καλούν στην 5η 12 Νοέμβρη όλους τους Σεραίους πολίτες, εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους, στην περιφερειακή κινητοποίηση 11 η ώρα μπροστά στο κρατικό κέντρο. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι ίδιες πολιτικές μένουν και συνεχίζονται. Γιατί να επεργήσουμε στις 12 Νοέμβρη? Γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες 40 μέρες, θα ψηφιστούν νομοσχέδια που θα επηρεάσουν τη ζωή μας για τα επόμενα 30 χρόνια. Ασφαλιστικό, νέο μισθολόγιο, αξιολόγηση, κινητικότητα, φοροεπιδρομή. Κόκκινα δάνεια. Όλα αυτά θα επηρεάσουν τη ζωή μας για τα επόμενα 30 χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να αντιδράσουμε, να πούμε ένα μεγάλο όχι σε όλες τις μνημονιακές πολιτικές. Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές ενώσεις, η κυβέρνηση, αθετώντας προεκλογικές δεσμεύσεις, συνεχίζει τις πολιτικές της τιμωρητικής λιτότητας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης, εφαρμόζοντας ένα νέο σκληρό μνημόνιο με επαχθείς όρους, προχωρώντας σε νομοθετήματα που καταργούν κάθε παροχή και κοινωνική ασφάλεια. Μετά από απόφαση του τριτοβάθμιου όργανό μας, τη ΓΕΣΕΒΕ, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε την απόφαση και να συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητοποίηση στις 12 του μηνός. Επαγγελματία, έμπορα, αγρότη. Κάθε βράδυ από τον καναπέ ή από την τηλεόρασή σου ή από το καφενείο που παρακολουθείς την τηλεόραση, βλέπεις και ακούς τα νέα φορολογικά μέτρα που σε εξοντώνουν πραγματικά. Αντιστάσου. Έλα μαζί μας στις 12 του μηνός. Έλα να απεργήσεις. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε. Αγρότης, επαγγελματίας, έμπορας. Να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε αυτή την απεργία. Κάνω ένα κάλεσμα και προς τον εμπορικό κόσμο και στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και το ΔΣ να συμμετέχει και αυτός σε αυτή την κινητοποίηση. Αν μπορέσουν να αλλάξουν την απόφασή τους και να έρθουν μαζί μας. Όλοι μαζί μπορούμε. Στην έκτακτη γενική συνέλευση του δευτεροβάθμιου οργάνου μας, στο ψήφισμα το οποίο βγήκε, αποφασίστηκε συμμετοχή στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔ για την 5η 12 Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα, στο Διοικητικό Συμβούλιο του πρωτοβάθμιου οργάνου μας, του Φαρμακευτικού Συλλόγου, συζητήσαμε τη μορφή και τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχουμε στην απεργία. Στηρίζουμε 100% αυτή την απεργία. Αύριο το βράδυ ο Σύλλογος των Φαρμακοποιών έχει έκτακτη γενική συνέλευση όπου θα οριστικοποιηθεί ο τρόπος ο οποίος θα συμμετάσχουμε σε αυτή την απεργία. Οπότε όσον αφορά τα φαρμακεία, τα νεότερα θα τα έχουμε αύριο το βράδυ μετά τη γενική συνέλευση του πρωτοβάθμιου οργάνου μας. Εμείς στηρίζουμε 100% τον αγώνα των ασφαλισμένων. Όπως έχουμε πει
στο τρίτο μνημόνιο, όπως και στα προηγούμενα μνημόνια, παίρνονται μέτρα τα οποία δεν αφορούν μόνο τους παρόχους υγείας αλλά και τους ίδιους τους ασφαλισμένους. Η κινητοποίηση που θα γίνει μεθαύριο την Πέμπτη, την Πανελλαδική, σαν συνταξιούχη του Δημοσίου, γιατί πρέπει και θα κατεβούμε ακόμη μία φορά στους δρόμους, πράγμα που γίνεται συνέχεια, γιατί μας έχουν καταπατήσει όλα τα δικαιώματα και όλα τα κεκτημένα. Όλες οι φορολογήσεις που γίνονται, όλες οι περικοπές που γίνονται στις συντάξεις, γίνονται με γνώμονα τους συνταξιούχους, γιατί βλέπουμε ότι κάθε φορά που ψάχνουμε για αντίδοτα, πάντα μειώνουμε τις συντάξεις και τους μισθούς. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να καθόμαστε αδρανείς σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Καθημερινώς γινόμαστε μάρτυρες καταστάσεων που αλλάζουν. Σήμερα ακούμε το ένα, αύριο ακούμε το άλλο και πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει την Πέμπτη όλοι, και εγώ καλώ τους δικούς μου συναδέρφους, τους συνταξιούχους του Δημοσίου, να παρευρεθούν στη συγκέντρωση που θα γίνει μεθαύριο, γιατί δεν μας μένει τίποτε άλλο από το να είμαστε ενωμένοι, γιατί ο Έλληνας πάντα σε ενωμένες καταστάσεις καταρθώνει τα πάντα. Εμείς, το δευτεροβάθμιο όργανό μας, συμμετέχει και το δικό μας σωματείο από εδώ. Εμείς, οι συνταξιούχοι, οι οποίοι, όπως είναι γνωστό, τα 6-7 χρόνια έχουμε υποστεί πάρα πολύ μεγάλες μειώσεις. Έχουμε το πρόβλημα της ιατροφαρμακευτικής, που το 2009-10 ήταν ο προϋπολογισμός γύρω στα 6 δισεκατομμύρια, κατέβηκε αυτή τη στιγμή περίπου στα 2 δις. Άρα έχουμε το πρόβλημα της υγείας, γιατί εμείς οι συνταξιούχοι πρώτον στηριζόμαστε στα φάρμακά μας, στην ιατροφαρμακευτική μας περίθαψη και μετά βλέπουμε το φαγητό μας. Διότι με τον περίφημο ΕΟΠΗ που έγινε, με τα γενώσιμα φάρμακα και με όλα τα άλλα και με τη συμμετοχή που έχει ανεβεί πάρα πολύ σε μας, ενώ πληρώναμε πάντα 25%, τώρα ό,τι δεν είναι συνταχογραφούμενα φτάνουμε και στο 40% και στο 45%. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καλάμε τον κόσμο μας στις 10.30 το πρωί να έρθουν στο δικό μας σωματείο, στη Ρωμανού 2, όλοι το ξέρουν, να αφήσουν τους καναπέδες, να αφήσουν τις καρέκλες και την τηλεόραση, γιατί τα μέτρα που έρχονται θα είναι πολύ πιο σκληρά από όσα έχουμε υποστεί μέχρι τώρα. Οι συνδικαλιστικοί φορείς μάλιστα τονίζουν πως η 24ωρη γενική απεργία και τα συλλαλητήρια στις 12 του Νοέμβρη αποτελούν τη μητέρα των μαχών απέναντι στη νέα λέλαπα μέτρων υποβάθμισης του επίπεδου διαβίωσης ελληνικής κοινωνίας.